Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μεταστεγάστηκαν οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε ένα σύγχρονο κτίριο όπως είναι αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται κατά τη διάρκεια της θητείας μου, γιατί σε επισκέψεις μου όλα αυτά τα χρόνια στα Χανιά πάντα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα όταν πήγαινα και συναντούσα τους συναδέλφους μου, συνεργάτες μου, διευθυντές και τους υπαλλήλους των υπηρεσιών στα γραφεία που, ας το πούμε, βρισκόταν οι υπηρεσίες τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια και στον αντιπεριφερειακό και τον κύριο Βουλγαράκη, γιατί από την πρώτη στιγμή έδειξε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Το ότι μετά από 3 περίπου χρόνια μεταστεγάζεται σε αυτό το κτίριο, μεταστεγάζονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, είναι αναβάθμιση για την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι αναβάθμιση για τους ίδιους τους διευθυντές, για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών και βέβαια για τους ίδιους τους πολίτες. Είναι αυτό που επιδιώκουμε να έχουμε ως εκπαιδευτική κοινότητα σε όλες τις δομές μας. Και στις σχολικές δομές και το πώς τέλος πάντων λειτουργούν, αλλά βέβαια και στις υπηρεσίες μας. Το κτίριο αυτό χτίστηκε με τις προδιαγραφές, φαντάζομαι, των δεδομένων πριν 3 χρόνια, με τις συνταξιοδοτήσεις, με το προσωπικό. Γεμίζουν όλα τα γραφεία, να το πω εγώ έτσι απλά. Κοιτάξτε, το ότι μπορούμε να στεγάσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το κτίριο τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και του Σχολικού Συμβούλου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προς το παρόν, υπάρχει μια πολύ καλή, ας το πούμε έτσι, διαρρύθμιση στο κτίριο που μπορεί και καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε εδώ από τα Χανιά σήμερα με αφορμή την παρουσία σας και να είναι όλα καλυμμένα? Δεν έχω κάτι, όχι, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να ανακοινώσω. Είναι, θα έλεγα, ένας συνδυασμός της επίσκεψης του Περιφερειακού Διευθυντή στα Χανιά. Είναι ένα συνέδριο που αφορά την ηγεσία στην εκπαίδευση, έχει ξεκινήσει. Είναι το τρίτο, τέλος πάντων, που γίνεται στην Κύπρο και στο οποίο συμμετέχει η Δυτική Κρήτη, Ρέθυμνο και Χανιά με πρωτοβουλία των σχολικών συμβούλων και ιδιαίτερα της κυρίας Καλαθάκη και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Χανίων. Το συνδύασα με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκομαι εδώ, να κάνω κάποιες συναντήσεις, να μιλήσουμε για κάποια θέματα που αφορούν ζητήματα τρέχοντα, δηλαδή που αφορούν την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς και βέβαια μετά από εδώ να αναχωρήσω για την Κύπρο μαζί με τους συνεργάτες μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άλλη μια σχολική χρονιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε περίπου στα τέλη του Οκτώβρη. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες ακόμα και στο νομό Χανίων, σε κενά αναφέρομαι περισσότερο στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια. Θέλω να επισημάνω όμως ότι σε επίπεδο νομού Χανίων το θέμα των κενών είναι πολύ καλύτερο, σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον νομό, παράδειγμα, του Ηρακλείου. Είμαστε σε μια διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών αυτές τις μέρες. Έχουμε επικυρώσει τα κενά. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο αυτό που λέμε να ομαλοποιηθεί η εκπαιδευτική λειτουργία σε όλες τις σχολικές μονάδες της Κρήτης, να το επιτύχουμε τις επόμενες μέρες.